Κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια αρχείων πολιτισμού. Μας φαίνεται σαν ψέματα. 4 χρόνια προσπαθούμε να αφυπνίσουμε το πολιτιστικό κύτταρο που έχει ο καθένας μέσα μας. Και αν αυτό αυτόματα αφυπνιστεί, θα μας πάει κατευθείαν στον Έλληνα και στον Ελληνισμό. Διότι είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. 4 χρόνια λοιπόν με περισσότερους από 30.000 ανθρώπους που μας ακολουθούν ή που μας επισκέπτονται και αγαπούν τη σελίδα μας στο Facebook, περισσότερους από 1.000 στο Instagram, περισσότερους από 15-20.000 που παίρνουν το καθημερινό μας newsletter και συνεχίζουμε και προσπαθούμε μέσα από αυτήν την διασύνδεση να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμη και να βάλουμε το μαχαίρι βαθιά εκεί που ίσως πονάει, αλλά αν δεν πονέσει δεν πρόκειται και να γιατρευτεί. Τον πρώτο χρόνο βραβεύσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Σπυρίδη για τις εργασίες του πάνω στην μουσική. Το δεύτερο χρόνο τον κύριο Μουσά για τις εργασίες του πάνω στον μηχανισμό των αντικυθύρων. Τον τρίτο χρόνο τον κύριο Αντωνάκο για τα 50 και πλέον βιβλία του για την ελληνική γλώσσα. Τον τέταρτο χρόνο έχουμε κοντά μας την αγαπημένη μας τη Μαρία Τιτζάνη, την αγαπημένη μας καθηγήτρια, την οποία πάντα αγαπούμε και σεβόμαστε σαν μια άλλη ελιά, όπως είναι αυτή εδώ πέρα πίσω του Πλάτωνα. Έτσι είναι για μένα η Μαρία Τιτζάνη. Μια αθάνατη, υπεραιωνόβια ελιά της Ελλάδος, η οποία κάποτε θα πρέπει να τιμηθεί όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Πλάτωνας. Και κάνουμε την εκδήλωση ακριβώς εδώ πέρα, στην Ακαδημία Πλάτωνος, διότι η ίδια τον τελευταίο καιρό ασχολείται με τη δημιουργία της πλατωνικής εστίας. Εγώ δεν έχω, ως εκπρόσωπος του Αρχείου Πολιτισμού, απλώς να της παραδώσω αυτή την μικρή αναμνηστική πλακέτα που έχουμε ετοιμάσει για αυτήν. Μαρία μου, αυτή είναι με όλη μας την αγάπη για όλο το έργο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί είστε όρθιοι. Είχα πάρα πολλά πράγματα να πω σε αυτόν τον χώρο. Αλλά θέλω να σας πω μερικά πράγματα από την ψυχή μου. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις, αλλά 2 ήταν οι πιο σημαντικές. Η μία που έγινε στον Όλυμπο και η άλλη που γίνεται στην Ακαδημία Πλάτωνος από το Αρχείο Πολιτισμού. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και εσάς που βρίσκεστε και κυρίως τη Δήμητρα με αυτή τη γλυκιά μουσική. Και ο Πλάτωνας είχε τη μουσική πρώτη μετά τα μαθηματικά, που τα μαθηματικά ήτανε η γνώση που άνοιγε τις πύλες για την άλλη γνώση και παιδεία. Άρα η μουσική είναι πρώτη. Και η φράση του στην πολιτεία, ουδαμού κινούνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νόμων των μεγίστων. Άρα οι αξίες του ελληνισμού
αυτές που νοηματοδότηση ζωής για μένα, η δεύτερη εξομολόγηση που σας κάνω, ήτανε να τον υπηρετήσω τον ελληνισμό με τις μικρές μου δυνάμεις. Εξάλλου Ελί της είπε, ο καθής και τα όπλα του, ό,τι βάζουμε, λιθαράκι, ογκόλιθο, ό,τι βάζουμε είναι άξιος ο μισθός μας γι' αυτό. Και ποιος είναι αυτός ο μισθός? Να δίνουμε αντίδωρο στο σύμπαν, στη ζωή, για το προνόμιο να ζήσουμε και τη μέγιστη χάρη να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο, όχι απλά να ζήσουμε. Θέλω να σας πω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτά τα ξέρουμε και τα παλεύουμε. Και τέτοιες προσπάθειες σαν των φίλων εδώ και σαν τη δικιά σας την αιμονή μέσα σε όλη αυτή την κακοδαιμονία που μας προκύπτει ή μας προκαλείται, είναι η ελπίδα ότι το σύμπαν δεν μας έχει για χαλασμό. Δεν μας έχει, και το ξέρουμε αυτό. Είμαστε Έλληνες και δεν μπορεί να υπάρξει σύμπαν χωρίς Ελλάδα. Δεν μπορεί. Οι δυνάμεις του σκότου και της αντιανθρώπινης κατάστασης που προσπαθεί να επιβληθεί στον πλανήτη, το γνωρίζει πολύ καλά, γι' αυτό και τον αντιμάχεται. Όμως πάει ενάντια στη φύση, γι' αυτό και θα χάσει. Γιατί η φύση δίνει έπνευση, δίνει δύναμη να στέρουμε, δίνει δύναμη να παλεύουμε, δίνει πάνω απ' όλα μνήμη, τη μνήμη μας. Κι ας τα έχουμε έτσι. Αυτά ενεργοποιούν μνήμη που την έχει και το μικρό παιδάκι που δεν ξέρει ακόμα τι είναι και μπορεί να τα βρωμίζει, αλλά κάποια στιγμή θα πληροφορηθεί. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και για την τιμή και για την παρουσία σας και για σένα Δήμητρα που με το γλυκό σου ήχο μέσα σε αυτόν τον τόπο που τίμησε τη μουσική. Εγώ σας ευχαριστώ και θερμά. Που τίμησε τη μουσική. Μας και θεωρώ αυτή την τιμή τις δύο μεγαλύτερες που μου έχουν γίνει. Έχω τιμηθεί από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής. Αυτή είναι ανυπέρβλητα υπέρτατη τιμή. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να μου είστε καλά.
σπίτι, δε θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λυσκονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λυσκονήσω.